Την περασμένη εβδομάδα κατηγορήθηκε στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου και το έχω εδώ, μία πρόταση από μία ομάδα επενδυτών από την Αμερική, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζήτησαν τη συνδρομή μας να παρέμβουμε προς την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη Σύρο και στο Νότιο Αιγαίο, προκειμένου να δημιουργήσουν μόνιμες εγκαταστάσεις παραγωγής ταινιών από επώνυμους σκηνοθέτες, παραγωγούς και καλλιτέχνες του Χόλιγουντ. Ακούγεται πολύ μεγάλο για να είναι πιστευτό, για να είναι αληθινό. Ευτυχώς είναι αληθινό, δυστυχώς για ελάχιστους πιθανότατα θα υλοποιηθεί. Και μιλάω για ελάχιστους γιατί καλό είναι να υπάρχουν και οι ελάχιστοι για να τονίζουν τον κανόνα. Είναι μια υπαρκτή πρόταση, την έχω εδώ, όποιος θέλει από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να την πάρει. Της ομάδας ηγείται ένας διάσημος παραγωγός σκηνοθέτης, ο Στίβεν Μπερνστάιν, και μια ομάδα που χρηματοδοτούν όλο αυτό το εγχείρημα. Στο τέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, εάν επιθυμείτε, θα συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αποτελεί τιμή για την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ότι αυτό το επενδυτικό σχέδιο κατετέθη σε εμάς και εγώ προσωπικά και ο Περιφερειάρχης την Παρασκευή ταξιδέψαμε στην Αθήνα, συναντηθήκαμε με την Υπουργό Τουρισμού, καταθέσαμε αυτό το επενδυτικό σχέδιο και η ανταπόκρισή της ήταν θετικότατη και θέλω να πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν πολύ θετικές εξελίξεις. Διότι δεν είναι μια οραματική ανακοίνωση, δεν είναι μια ιδέα που επιθυμούμε να υλοποιηθεί. Εδώ υπάρχει ο επενδυτής, υπάρχει το σχέδιο, υπάρχει η χρηματοδότηση και το μόνο που απομένει είναι πάλι η συνδρομή της κυβέρνησης, όπως και στο προηγούμενο θέμα. Εάν δεν προχωρήσει αυτό το έργο, δεν θα προχωρήσει επειδή δεν θα έχουμε τη συνδρομή από κυβερνητική πλευρά. Πιστεύω όμως ότι θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει γιατί αυτή η επένδυση δεν αφορά τη Σύρο και το Νότιο Αιγαίο, αφορά τον ελληνικό τουρισμό στο σύνολό του. Άρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τροχοπέδι και το μόνο άλλο σε το οποίο ζητούν οι επενδυτές και το κλείνω εδώ είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ενώ για άλλα θέματα γίνονται συνεχώς αναφορές για τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τα ευρωπαϊκά κτλ. Κτλ. Υπάρχουν ακόμη πράγματα στην Ελλάδα. Την Ελλάδα η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1980 και δεν έχουν εναρμονιστεί νομοθετικά. Αυτή είναι η χώρα μας.